πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Δόξας ο δεύτερος φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ των φίλων Σάβα Μαυρομελίδη και Λάζαρου Μουρατίδη. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία των δύο παιδιών. Δυστυχώς δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ίσως λόγω και του γεγονότος ότι είμαστε στο τέλος της σεζόν, ήταν και ημέρα Σάββατο, είναι και καλοκαιρινές ημέρες, να έπαιξαν τον ρόλο τους. Η είδηση από αυτή την αναμέτρηση βγήκε από τη δημιουργία των δύο φίλων μη αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας με την ονομασία Το Χαμόγελο του Αθλητή, όπου ο καθένας θα μπορεί να καταθέτει ό,τι θέλει ο ίδιος και σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού αθλητή από οποιοδήποτε άθλημα να χρησιμοποιείται μέρος του διαθέσιμου ποσού προς αποκατάσταση του τραυματισμού. Πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα, που για την ιστορία οι φίλοι του Σάβα πήραν ρεβάνς για την ήττα του πρώτου φιλανθρωπικού αγώνα από τους φίλους του Λάζαρου κερδίζοντας με 5-3, είχαμε και τις σχετικές βραβεύσεις. Βραβεύτηκαν ο κύριος Τάκης Στάμογλου για την πολυετή προσφορά του στο δραμηνό ποδόσφαιρο, ο Λάζαρος Παπαλαζάρου για την αδιάκοπη ενημέρωση στο δραμηνό ποδόσφαιρο, ο Ηλίας Χατζηελευθερίου για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, όντας ο πρώτος σκόρερ της Δόξας στη Β' Εθνική, και ο Νίκος Μαδεμλής για την ανιδιοτελή του αγάπη στο ποδόσφαιρο. Να δούμε όμως τι δήλωσαν ο Σάβας Μαυρομελίδης και ο Λάζαρος Μουρατίδης για τη διεξαγωγή αυτού του φιλικού αγώνα και για την καθιέρωση που θέλουν να κάνουν κάθε χρόνο, ώστε να προσφέρουν και σε ένα επίπεδο κοινωνικού χαρακτήρα, γιατί το ποδόσφαιρο πέρα από αθλητισμό προσφέρει και άλλα πράγματα. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν πριν τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης φιλικής αναμέτρησης. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που ήρθαν να παίξουν. Να ευχαριστήσουμε και όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν να παίξουν, όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι λόγω καλοκαιριού μπορεί κάποιοι να μην μπορέσαν να έρθουν. Αυτή η δράση θα συνεχιστεί τουλάχιστον για αρκετά χρόνια ακόμα. Όσο είμαστε εν ζωή, εγώ και ο Λάζαρος, και έχουμε για την καλή διάθεση εννοείται, σε αυτόν τον ναό του ποδοσφαίρου που λέει και ο Λάζαρος, θα κάνουμε το παιχνίδι εφόσον μας το παραχωρούν, στο κλείσιμο κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι γιατί, όπως είπες, αυτή τη φιλία καταφέραμε να την κάνουμε δυνατή και μέσα από αυτή τη δυνατή φιλία να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα για τον αθλητισμό, όπως αυτή την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα κάνουμε, η οποία θα έχει να κάνει με τη φροντίδα ερασιτεχνών αθλητών οι οποίοι έχουν σοβαρούς τραυματισμούς, σοβαρούς το τονίζω, και είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν είτε οι ομάδες είτε οι αθλητές οικονομικά. Δηλαδή, όπως έγινε με τον Ελευθέρη τον Πεσιανρή, όπως έγινε με τον Στέφανο τον Λαζόγλου, όπως έγινε με τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, που και αθλητές σε άλλους χώρους, έτσι, και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο στίβο, θα φοράω όλους τους αθλητές, θα βγει ένας λογαριασμός, θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα, θα δημιουργηθούν μπουζάκια, θα γίνουν πολλά πράγματα από αυτή την εταιρεία, η οποία θα έχει καθαρά σκοπό μη κερδοσκοπικό να μαζεύει έσοδα για να μπορούν οι αθλητές με το που τραυματίζονται σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα να μπαίνουν ξανά σε χειρουργείο, να μπαίνουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο, να ξεκινάνε με σωστή αποκατάσταση. Ήδη έχει γίνει κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σταθούν δίπλα σε αυτό, γιατί και εγώ και ο Λάζαρος έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είμαστε σε κουβέντες που λέει ο άλλος: να χτύπησε, έπαθα το χιαστό, δεν μπορούσε να πληρώσει οικογένεια, δεν μπορούσε να πληρώσει ομάδα, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Πολλά ταλέντα χάθηκαν και στην μπάλα και σε άλλα αθλήματα. Γι' αυτό εμείς έχουμε ως πρώτο μέλημα αυτοί οι αθλητές, ποτέ δεν ξέρουμε τι κρύβουν από πίσω στο μέλλον, να είμαστε εμείς κοντά τους και να τους βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστούν στην αποκατάσταση του τραυματισμού τους. Και πέρα να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα σε αυτό το γήπεδο. Θα ήθελα η αλήθεια να είναι περισσότερος. Εντάξει, είναι σίγουρα δύσκολη περίοδος. Ευχαριστώ και τον Λάζαρο. Και να είμαστε πάντα γερμανοί στα γήπεδα. Ευχαριστώ.